θεωρηθεί και πραγματογνώμονας από τον Σαγκή. Ναι, θεώρησα να δω τι θα γίνει για να δω αν θα μπορέσω, αν θα παρέμβω εγώ. Στις τέλη Αυγούστου, σε με μια επιστολή του, ο πραγματογνώμονας συγγενών θυμάτων από την Πυρκαγιά ζήτησε την παρέμβασή μου. Και έκρινα σκόπιμο να ξεκινήσω κι εγώ να κάνω αυτή την έρευνα. Η εντολή βγήκε στις 6/9 και αντικείμενο ελέγχου είναι η εξέταση της στήρησης της νομιμότητας και της εμπλεκομένων διαδικασιών αναφορικά με τις ενέργειες και τυχόν παραλήψεις εμπλεκομένων φορέων σχετικά με την Πυρκαγιά. Κάτι τέτοιο έχει κάνει πάλι ο Γενικός Επιθεωρητής της Δημόσιας Διοίκησης της Πυρκαγιάς του 9. Ξεκίνησε αυτό, ορίστηκε το μεικτό κλιμάκιο και έχει ξεκινήσει την εργασία του. Η δική μου η έρευνα είναι διοικητική έρευνα. Μία σχέση με την ποινική έρευνα. Εμείς θα καταλογίσουμε την πρακτική ευθύνη. Εσείς, κυρία Παπαστήλου, δηλαδή ουσιαστικά θα ελέγξετε τις διοικητικές ευθύνες που έχουν να κάνουν από τα αφαίρετα μέχρι... Παραλήψεις, ναι. Και παραλήψεις ακόμα και των περιφερειών και των δήμων σε σχέση και με την εκένωση. Ορίστε. Και σε σχέση με την εκένωση και την προστασία των πολιτών. Γιατί εκένωση δεν λέμε, όλα θα ελεγχθούν. Μιλάμε για οργανωμένη απομάκρυνση. Μάλιστα. Εκένωση μιλάμε για όταν έχουμε συγκροτημένες πολυκατοικίες, σχολεία. Άρα την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών για να προστατευτούν. Άρα το εξετάζετε όλο αυτό. Αυτές οι δύο έρευνες λοιπόν, εσείς έχετε μία έρευνα, αυτή την έρευνα διοικητική. Και από την άλλη ο κ. Ζαγορός κάνει μία έρευνα για την απόδοση των ποινικών ευθυνών. Αυτές τέμνονται κάπου, είναι δύο ανεξάρτητες έρευνες. Είναι ανεξάρτητες έρευνες. Και θα σας πω τώρα στη συνέχεια, στις 7/9 του 18, εγώ αμέσως μετά, απέστειλα αυτή την εντολή ελέγχου, όπως έχω υποχρέωση, για ενημέρωση στην εισαγγελία του Ρουπάγου. Η εισαγγελέα του Ρουπάγου δεν είπε να σταματήσει η έρευνα που έκανε ο κύριος Ζαγορέας. Απλούστατα θα συνεχιστεί η έρευνα και όταν θα τελειώσει το πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή, αυτό θα μπει στη δικογραφία. Γιατί πρέπει να τελειώσει σήμερα η έρευνα. Όχι, απλώς αυτό που είπανε πολλοί είναι ότι αν αυτή η διαβίβαση που έκανε η εισαγγελία του Αιρού Πάγου στον κύριο Ζαγορέο ότι να λάβετε υπόψη σας και τη δική σας έρευνα, όχι αν θα εμπόδιζε, αν θα καθυστερούσε την κλίση των υπόπτων. Των υπόπτων. Δηλαδή ο κύριος Ζαγορέος... Ναι. Εγώ έχω τελειώσει το πόρισμα της Μάνδρας από τον Ιούνιο. Γιατί έχει τελειώσει η ιστορία. Όχι. Έχετε δίκιο. Θυμηθείτε ότι θα το τελειώσει η έρευνα αυτή, θα διαβιβαστεί και η διαδικασία. Άρα μας λέτε, είναι δύο διαφορετικές έρευνες. Ο κ. Ζαγορέος στο θέμα της διερεύνησης των ποινικών ευθυνών μπορεί να συνεχίσει χωρίς τις καθυστερήσεις. Εσείς θα βγάλετε το δικό σας πόρισμα. Το οποίο πότε θα είναι έτοιμο. Εγώ πιστεύω σε 3 μήνες, θα σας πω. Το πόρισμα της Μάνδρας καθυστέρησε, γιατί εκεί υπήρξαν αυθαίρετα, τα οποία έπρεπε, έγιναν ενστάσεις. Διατάχθηκε η κατεδάφισή του, περάσανε από συμποθά. Έπρεπε να τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία που είναι χρονοβόρα. Γι' αυτό το λόγο καθυστέρησε το πόρισμα τη Μάνδρας. Πάντως, από ό,τι ξέρουμε, και εδώ υπάρχουν αυθαίρετα σε κάποιες περιοχές. Αυτό θα είναι άλλο πόρισμα ξέχωρο. Ξέχωρο, γιατί εδώ θα είναι ευθύνε πολεοδομία. Αλλά είναι άλλο ποτέ, είναι δύο πορίσματα. Είναι δύο μεικτά κλιμάκια, δύο πορίσματα. Είναι δύο πορίσματα, όπως μας είπατε. Ναι, ένα είναι για τα αυθαίρετα και τα άλλα είναι τα υπόλοιπα τα διοικητικά σε σχέση με την απομάκρυνση του πληθυσμού. Και κάτι τελευταίο. Δεν είναι τόσο πολύ τα πορίσματα. Εκτός, κοιτάξτε, όταν έχουμε προκαταρτικές, φυσικά και καθυστερεί η προκαταρτική, γιατί έχει ορισμένες διαδικασίες. Ενώ που πρέπει να τηρηθούν και είναι χρονοβόρες. Ενώ όταν βγάζει μια εντολή ελέγχου, το πόρισμα βγαίνει. Σε 3 μήνες το πόρισμα έχει βγει. Δεν θα καθυστερήσει τόσο πολύ. Έτσι το προβλέπω δηλαδή. Μάλιστα. Δεν έχει ιδιαίτερη. Κυρία Παπασπύρου, κάτι τελευταίο. Γιατί είχαμε σφοδρότατες αντιδράσεις από την αξιωματική αντιπολίτευση, συνολικότερα από την αντιπολίτευση. Από την Νέα Δημοκρατία άκουσα ότι σας κατηγορούν για ιδιαίτερες σχέσεις με το Μαξίμου και ότι μέσω αυτής της διαδικασίας θα παρεμποδιστεί άλλη έρευνα. Δεν θέλω να μιλάω για κάτι τέτοιο, για το όνομα του Θεού. Εγώ ελέγχω δημοσίους υπαλλήλους και θα πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι. Δεν ελέγχω πολιτικά πρόσωπα. Τι δουλειά έχει το ένα με το άλλο. Δημοσίους υπαλλήλους ελέγχω. Εάν έχουν τηρήσει σωστά
τις διαδικασίες. Αν έχει τηρηθεί η νομιμότητα. Και δεν την κάνω εγώ την έρευνα. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Την έρευνα την κάνουν επιθεωρητές, οι οποίοι είναι 17 χρόνια στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Την κάνουν επιθεωρητές από άλλα σώματα. Είναι δυνατόν εγώ όλους τους ελεγχτές που υπάρχουν στο δημόσιο να τους ελέγχω? Για το όνομα του Θεού. Εκείνοι υπογράφουν, εκείνοι παίρνουν την ευθύνη. Δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο πια με αυτό το θέμα. Μάλιστα. Ναι, ήμουν δικαστής τόσα χρόνια. Δηλαδή, τι να πούμε, κάποιος, αυτά τα πράγματα, οι προσωπικές σχέσεις που τυχόν να έχει κάποιος, επηρεάζουν τη δουλειά του. Για το όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ή δέχομαι εντολές από κάποιον. Εάν θέλανε να μου κάνουν κάτι, δεν θα μου δίνανε εντολή. Δεν παίρνω από κανέναν εντολή. Μόνη μου ενεργώ και μόνη μου βουλεύω, σύμφωνα με τη συνείδησή μου. Από εκεί και πέρα, ορίζω επιθεωρητές. Γιατί ο κάθε επιθεωρητής έχει τη δική του αρμοδιότητα. Δεν μπορεί να είναι, δεν μπορεί να πει ο καθένας. Και οι επιθεωρητές εκεί τους βρήκα. Εκεί ήτανε. Κύριε Παπασπύρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρικα, σας ευχαριστούμε και εσένα. Συνεχίζει ο κύριος Ζαγοραίος και όπως είπε και η κυρία Παπασπύρου, θα μπει και αυτό το πόρισμα εν καιρό. Φαντάζομαι μετά την άσκηση ποινικών διώξεων θα έχουμε ανακρίσεις για πολύ καιρό και βεβαίως θα συσχετιστεί και αυτό το πόρισμα. Η κλίση των υπόπτων νομίζω και οι πολλούς. Η κλίση των υπόπτων είναι εντός των ημερών. Το είχαμε πει και από την αρχή που αρχίσαμε την εκπομπή μας φέτος, ότι εντός των ημερών, πιθανόν και την άλλη εβδομάδα, να έχουμε κλίση υπόπτων για τέλεση κάποιων έτσι, αξιόπινων πράξεων στην εισαγγελία πρωτοδικών. Και από εκεί και πέρα, ο ίδιος ο κύριος Ζαγοραίος το έχει πει και το έχει ξαναπεί, θα είναι ο ίδιος που θα τελειώσει αυτή την υπόθεση. Πού τελειώνει ο ρόλος του? Στην άσκηση ποινικών διώξεων κατά συγκεκριμένων προσώπων. Το έχει πει. Έρικα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Έρικα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο διάλογό μας με τους τηλεθεατές, οι οποίοι υποστηρίζουν αρκετοί από αυτούς ότι πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα αυτή η διερεύνηση της τραγωδίας στο Μάτι. Βέβαια. Μα έτσι είναι. Άκουστε, μας είπε η κυρία Παπασπύρου, ναι, ότι το πόρισμα για τη Μάνδρα, το δικό της έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχουμε ακόμα. Άλλο. Πού είναι το άλλο? Δηλαδή, και εύλογα, επειδή υπάρχουν καθυστερήσεις σε πολύ, πολύ σημαντικές υποθέσεις, ο κόσμος είναι πολύ επιφυλακτικός. Και όταν ακούει διαβιβαστικά. Και τελικά σου λέει δεν θα αποδοθούν ποτέ ευθύνες. Ακριβώς. Λοιπόν, και πολλά ρωτάνε για τους παιδικούς σταθμούς. Για τους παιδικούς σταθμούς. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Υπήρξε το πρώτο στάδιο όπου δοθήκαν τα βάουτσερ. Τα βάουτσερ, μετά έχουμε τη δεύτερη ευκαιρία. Έχουμε τη δεύτερη ευκαιρία. Πάμε να δούμε όμως αυτή η δεύτερη ευκαιρία. Όντως είναι δεύτερη ευκαιρία. Και ποιους γονείς, οικογένειες, παιδιά. Και το θέμα είναι αυτό. Δεν έχεις το βάουτσερ για τη δεύτερη ευκαιρία, αλλά χρειάζεσαι θέση. Πρέπει να έχεις εξασφαλίσει μια θέση. Γι' αυτό φέραμε εδώ πέρα τον αρμόδιο. Κύριος Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε. Καλημέρα σας. Εδώ τα λέμε. Τα λέμε. Τα λέμε το τελευταίο διάστημα. Να μας πείτε πάλι. Πείτε μας τώρα, ποια είναι η τελική απόφαση, τι συμβαίνει και τι σημαίνει η δεύτερη ευκαιρία, πόσο σας αφορά. Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα. Είχαμε δώσει 10 μέρες.